Πάλι σε λίγο. Πάμε τώρα στον Δήμο της Αμοθράκης και στα όσα έγιναν στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Χανός, με τους αρμόδιους υπουργούς. Μήπως και βρεθεί μία λύση για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει κάτοικοι, σας υπενθυμίζουμε, και σχετικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να βγουν από την αδιαφορία στην οποία λένε ότι έχουν περιέλθει λόγω του γεγονότος ότι η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτος, δεν ενδιαφέρεται πλέον για το νησί. Λοιπόν, ο κύριος Χανός είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τελικά αυτές οι συναντήσεις που είχατε και με τον κύριο Γρηγοράκο, αλλά και με όλους όσους είχατε προγραμματίσει να βρεθείτε από κοντά, αν είχαν τελικά και αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, γίνανε συναντήσεις με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη, με τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών τον κ. Γρηγοράκο και την αναπληρώτρια διοικητικής μεταρρύθμισης την κ. Χριστοφιλοπούλου. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω, εγώ εκπροσώπησα βέβαια και σαν δήμαρχος αλλά και την Επιτροπή Αγώνα, μπορώ να πω ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα σε όσο αφορά το θέμα του προσωπικού του Δήμου και της δομής του Δήμου, που εκεί όχι μόνο η διαβεβαίωση αλλά και σίγουρα δεν θίγεται κατ' ελάχιστον η δομή του Δήμου και το προσωπικό, και όχι μόνο αυτό αλλά δικαιούμαστε και επιλεκτικά και θέσεις οι οποίες τώρα δεν είναι κενές σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ένα μέρος πιθανόν να καλυφθεί από την κινητικότητα και ένα δεύτερο από προτάσεις και εισηγήσεις που ήδη έχουμε κάνει και τις οποίες θα επανέλθουμε. Επομένως, το ένα σκέλος το οποίο αφορούσε τις διεκδικήσεις μας όσον αφορά την να μην πειραχθεί η δομή και ο Δήμος, μπορώ να πω ότι και τώρα αλλά και για το άμεσο μέλλον έχει εξασφαλίστηκε. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τώρα του Δήμου και το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει, εκεί τουλάχιστον αυτά συζητήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών. Παρθήκαν όλα τα στοιχεία, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί τρόπος ώστε με τον α ή β τρόπο, δηλαδή είτε με ειδική χρηματοδότηση αλλά και με κατανομή η οποία θα γίνει με τρόπο ο οποίος όμως προς το παρόν και το γνωρίζουμε ήδη ότι είναι δύσκολος. Επομένως, στα δύο σημεία αυτά μπορώ να πω ήταν μια θετική εξέλιξη. Τώρα περιμένουμε σε λίγες μέρες την πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ώστε να πάει η Επιτροπή κάτω να βάλουμε πιο ας το πούμε τα θέματα μας πολύ πιο έντονα και πιο πιστικά. Και επίσης αυτό που επίσης έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι είναι αρμόδιοι με την παρουσίαση και με την παρουσίαση του προφίλ του Δήμου, δώσαμε όλες τις εξηγήσεις και μπήκε ένας αστερίσκος όσον αφορά τη Σαμοθράκη, ώστε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτό ήταν μέσα στην προσπάθειά μας, να την χάνει ειδικής προσοχής και να μην μπαίνει στα κριτήρια, τα πληθυσμιακά ή τα άλλα, τα οριζόντια αυτά τα οποία μέχρι τώρα μας έχουν καταδικάσει. Επομένως, στα δύο σημεία αυτά είχαμε μια, μπορώ να πω, ήταν μια θετική εξέλιξη, και επίσης προσπαθούμε να τεθούν και άλλα θέματα όπως το θέμα του βιολογικού να προχωρήσει η μελέτη ώστε να ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, επίσης είχα εγώ μια πήγα το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του δικτύου Δάφνη, είναι το δίκτυο το οποίο αποτελείται το ενεργειακό το ενεργειακό τμήμα που αντιπροσωπεύει όλα τα νησιά, και εκεί συζητηθήκαν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Μάλιστα. Όσον αφορά την παραγωγή. Ωραία. Στα νησιά. Για να μην χαθούμε με τα άλλα ζητήματα. Κύριε Δήμαρχε, πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς. Για να μην χαθούμε, να μείνουμε μόνο στο αποτέλεσμα της συνάντησης που είχατε, κυρίως για τα ζητήματα που αφορούν στη Σαμοθράκη, σχετικά ικανοποιημένο. Σας ακούω και αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως, αυτό είναι αντιληπτό, μέχρι τουλάχιστον όλα αυτά να γίνουν και κάπως με κάποιο τρόπο πράξη. Αλίμονο. Βεβαίως. Νομίζω ότι με την ενότητα πολλά μπορούμε να καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.